Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες η κατάληψη εργαστηρίου με μολυσματικούς ιούς στο Χαρτούμ. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί, Παντελή Βαλασόπουλε, ότι μπορεί να υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες. Ακριβώς, καλησπέρα. Υπάρχει υψηλός βιολογικός κίνδυνος στο Χαρτούμ, αφού ένα από τα εμπόλεμα μέρη κατέλαβε εργαστήριο που περιείχε παθογόνα ηλαράς και χολέρας και άλλα επικίνδυνα υλικά ματίνα. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δηλαδή, ένα από τα δύο μέρη έχει τώρα στα χέρια του βιολογικά όπλα που μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη καταστροφή. Ο ΠΟΕ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή την ώρα πρόσβαση προς αυτό το εργαστήριο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό όμως θα είναι το πρώτο μέλημά τους, γιατί είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο. Το οποίο δεν ξέρουμε όμως, σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, και ποιο μέρος από τα δύο έχει πάρει τα υλικά ηλαράς και χολέρας. Από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό ζουν τώρα όλοι στο Σουδάν. Να πούμε, το ακούσαμε και προηγουμένως, βγήκε και ανακοίνωση από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις πήραν από το Χαρτούμ 500 πολίτες, ανάμεσά τους και Έλληνες, και τους πηγαίνουν στην Ιορδανία με τα αεροσκάφη της γερμανικής αεροπορίας. Τον έλεγχο αυτή τη στιγμή του πολεμικού αεροδρομίου του Χαρτούμ έχει από χθες τη νύχτα ο γερμανικός στρατός, μετά από συμφωνία που έγινε με τους Γάλλους. Εκεί υπάρχουν 1000 πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές του γερμανικού στρατού. Δεν ξέρουν όμως μέχρι πότε θα μείνουν. Εάν η κατάσταση χειροτερέψει, θα φύγουν. Να σου πω ότι θα προσπαθήσουν και απόψε, όσο γίνεται, να βγάλουν πιο πολλούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από το Χαρτούμ. Θα δούμε και αργότερα νεότερη ανακοίνωση.